Γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Spoiler King και πάμε να σας πούμε. Χαμός μετά από 2 μήνες για το Survivor. Σκάνδαλο για στημένη αποχώρηση. Πριν περάσουμε στο βίντεο φίλοι μου, ένα like και μια εγγραφή μας βοηθάνε πολύ να συνεχίζουμε και σε επόμενα spoiler. Ποιος είπε ότι το reality ολοκληρώθηκε με τη νίκη του Σάκη Κατσούλη και από τότε σταμάτησε να απασχολεί τον τύπο? Ίσα ίσα, τώρα ξεκινούν τα ωραία. Μπορεί ο Ατζούν να έχει ξεκινήσει ήδη τις επαφές και τις συζητήσεις για το νέο κύκλο του Survivor, στο οποίο θα λάβουν μέρος παλιοί και νέοι παίκτες σε μπερδεμένες ομάδες. Ωστόσο, για κάποιους ακόμα δεν έχει τελειώσει το Survivor All Star. Όχι πως δεν αναγνωρίζουν τον Σάκη Κατσούλη ως νικητή, ίσα ίσα το αντίθετο. Όμως θεωρούν ότι στήθηκε ένα τεράστιο σχέδιο για να χάσει τον τίτλο και να βγει νικητής ο Νίκος Μπάρτζης. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται πάρα πολλοί fans του reality στα social media και μάλιστα κατηγορούν το Στάθη Σχίζα ότι φέτος είχε συγκεκριμένο ρόλο. Μάλιστα, η πρόσφατη συνάντησή του και η φωτογραφία με ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ελληνικής παραγωγής του Survivor προκάλεσε έκρηξη σχολείων στο Twitter. Αρκετοί μάλιστα που αγγίζουν τα όρια της συνωμοσίας γράφουν πως ο Στάθης Σχίζας μπήκε στο παιχνίδι για να βγάλει knockout την Κατερίνα Δαλάκα, την οποία θεωρούσαν μεγάλο φαβορί και γι' αυτό μετά αποχώρησε οικειοθελώς ο Στάθης αφού δεν είχε σκοπό να πάει μακριά. Παρακάτω θα δείτε τις φωτογραφίες από τα Twitter και τα σχόλια του κόσμου. Αυτό ήταν το spoiler φίλοι μου. Αν σας άρεσε ένα like και μια εγγραφή μας βοηθάνε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους σας.